Ο Ιταλός Τζοβάνι Ταμάσια είναι ο πρώτος συγγραφέας που έγραψε έναν τόμο σχετικά με την αδελφοποιία. Ρα αφρατελαμέντο. Αλλά εξέτασε το θέμα μόνο από την άποψη της τεχνητής συγγένειας και του λαϊκού εθήμου που δεν ασχολήθηκε με την πιθανότητα να έχει αυτή η τελετή κάποιο βαθύτερο νόημα. Όταν τα στοιχεία ήταν αδιαμφισβήτητα, απλώς αρνιόταν να τα συζητήσει. «Νούλα δικιά δεν λέμε τίποτα», είπε, «για το σπουρσίσιμους τζεντήλιουμ ρίτους». Ακόμα και αλλαγή γλώσσας και μάλιστα στα λατινικά των Βυζαντινών. Παρομοίως για το θέμα του Ιερού Λόχου, αφού το θεμα του γερού λοχου αφου το ονομα σε έφερα μιλιτάρε, στρατιωτική αδελφότητα, μετά αρνήθηκε να προχωρήσει σε άλλες λεπτομέρειες. «Πιού η λα ποσιά αντάρε, πιο εκεί δεν μπορούμε να πάμε». Παρ' όλα αυτά, σε μια σημείωσή του, δήλωσε ότι όσοι ισχυρίζονται πω ο ιερό λόγο ήταν μια ομάδα ομοφυλόφιλων, δεν θα μπορούσαν να έχουν δίκιο. Non può responder, αλβέρο» δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Από εκείνη την εποχή, επικεφαλίδε του τύπου τεχνητή συγγένεια, αδελφότητε ή έμεση υιοθεσία έγιναν τα μόνιμα ανθρωπολογικά ταχυδακτηλουργικά κόλπα για να μην διευκρινιστούν κάποιε άλλε πλευρέ. Αυτέ οι προσεγγίσει κατάφεραν να φαίνονται ασεξουαλικέ, απρόσωπε, φολκλωρικέ και να μην ηλεκτρίζουν ή να είναι τόσο διαισθητικά λάθο όσο το ένωση ομοφύλων. Παρόλο που τόσο η τεχνητή συγγένεια όσο και η αδελφοποίηση είναι στην πραγματικότητα ενώσει ομοφύλων, αν και όχι αυτό που θα περίμενε από αυτόν τον όρο ο σύγχρονο αναγνώστη. Για κάποιον που αποστρέφεται την πιθανότητα ενό ομόφυλου αντίστοιχου του ετερόφιλου γάμου. Το να ανακαλύπτει ότι οι προγενέστεροι ερευνητέ μελέτησαν τι ποικίλε αδελφοποιήσει με όρου όπω τεχνητή συγγένεια είναι κάποια διέξοδο, ένα μηχανισμό για να αποφύγει την ενοχλητική πραγματικότητα. Όμω, όπω θα πρέπει να είναι ήδη προφανέ, οι ίδιοι όροι, παραδείγματο χάρη τεχνητή συγγένεια, μπορούν να περιγράψουν το γάμο ετεροφύλων το ίδιο καλά όπω και τι ενώσει ομοφύλων. Μια τεχνητή συγγένεια είναι απλώ μια συγγένεια που δημιούργησαν δύο άνθρωποι και δεν την κληρονόμησαν από του γονεί του ή άλλου συγγενεί. Πολλέ σημαντικέ ανθρώπινε σχέσει είναι τεχνητέ. Και αυτό δεν τις κάνει λιγότερο συναισθηματικέ, δεσμευτικέ ή και ερωτικέ. Ο γάμο ετεροφύλων είναι πράγματι η αρχαίτυπη τεχνητή συγγένεια στην αρχαία και ερωτικε ο γαμο ετεροφυλων ειναι πραγματι η αρχετυπη Ευρώπη ενώνει δύο οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν πριν ούτε βιολογικές ούτε κληρονομικές σχέσεις. Συχνά αυτό είναι και ο πρωταρχικός στόχος του γάμου. Γενικά απαγορευόταν ο γάμος αν υπήρχε ήδη βιολογική συγγένεια. Ο όρος «τεχνητή αδελφότητα» μας δίνει μια παραπλανητική εντύπωση παγκοσμιότητα και ιδιαιτερότητα σαν να πρόκειται για ένα διαδεδομένο και ενιαίο κοινωνικό θεσμό Πράγματι, οι σχέσεις που αποκαλούνται αδελφότητες με ανταλλαγή αίματος, αδελφότητες δια όρκου, πνευματικές αδελφότητες, διαφέρουν πάρα πολύ από πολιτισμό σε πολιτισμό και μερικές φορές μέσα σε μία μόνο κοινωνία, όσον αφορά τον τρόπο δημιουργίας, την κοινωνική, νομική και θρησκευτική του σημασία και την προσωπική, συναισθηματική του αξία συχνά ερμηνεύονται από τους ανθρωπολόγους με βάση τις κοινέ ιδιότητε στον έναν ή στον άλλον τομέα, αλλά πιθανότατα να πρόκειται και για παλιέ παραλλαγέ ενό μόνο φαινομένου. Όπω, παραδείγματο χάρη, οι διαφορετικοί όροι που χρησιμοποιούν οι κοινωνίε για τι βιολογικέ σχέσει, π.χ. αδελφό, αδελφή, θεία, όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη υποβόσκουσα δομική ομοιότητα που επικαλύπτεται από τι πολιτισμικέ και γλωσσικέ διαφορέ δεν μοιάζουν ούτε στο πώς αντιλαμβάνεται κάθε κοινωνία την έννοια της φιλίας, εφόσον πολλές από τις σταθερές που σχετίζονται με τις συνισταμένες της, παραδείγματο χάρη ότι υπάρχει μεταξύ ίσων, είναι αδέσμευτοι, δεν θεσπίζεται νομικά, δεν μπορούν να αποδοθούν στην τεχνητή αδελφότητα. Οι ιδιότητε της διαφέρουν υπερβολικά σε αυτά τα σημεία. Οι σχέσεις αυτές κυμαίνονται από την μηχανική υποχρέωση του ενός ενεχόμενου μέλους που χρωστά στον άλλο πράγμα που δεν προϋποθέτει κανένα συνέστημα μέχρι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν παραδείγματο χάρη δύο παιδιά βαφτίζονται μαζί ή δύο ενήλικες λούζονται μαζί στον Ιορδάνη ποταμό, μέχρι ακόμα πιο στενούς και προσωπικούς δεσμούς, όπως ανάμεσα στους σκανδιναβούς πολεμιστές, στους σκήθες φίλους ή στους ομοφιλόφιλους εραστές. Πρέπει να απορρεί αν με το να ονομάζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα με έναν και τον αυτό όρο, τα διαλευκάνουμε ή τα συσκοτίζουμε περισσότερο. Σε όλη τη μελέτη προσπαθώ να χρησιμοποιήσω αυτή την αφαίρεση όσο το δυνατόν λιγότερο.